Νομοσχέδιο για τα οικονομικά των κομμάτων, εξυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για τους όρους και τις προϋποθέσεις προεκλογικής εκστρατείας, σχέδιο νόμου για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, παράλληλα προς το στρατηγικό σχέδιο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της αυτοδιοίκησης, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα αυτοδιοίκησης και εκλογών Θεόδωρος Λιβάνιος. Κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων στον τομέα της ευθύνης, το κ. Λιβάνιος περιέγραψε το στρατηγικό σχέδιο για την αυτοδιοίκηση, η οποία, όπως είπε, μπορεί, πρέπει και οφείλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οραματιζόμαστε μια σύγχρονη αυτοδιοίκηση που θα είναι δίπλα στο δημότη, έχοντας τα κατάλληλα εργαλεία για να κάνει τη ζωή του καλύτερη με εγγυήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας στους δημότες και με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, τόνισε, αναφέροντας ότι για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και λόγω της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Λιβάνιος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί σε τρεις άξονες με σαφή και ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα για το ριζικό ανασχεδιασμό των διαδικασιών, την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ κυβέρνησης, αποκεντρωμένων διοικήσεων περιφερειών και δήμων, με βάση την αρχή της εγκύτητας στον πολίτη και τη σύνταξη του νέου ενιαίου κώδικα αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Λιβάνιος προανήγγειλε παρεμβάσεις στο πρόβλημα της απλής αναλογικής στους δήμους και στις περιφέρειες, κατ' επιταγήν του συντάγματος της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ομαλή λειτουργία των δήμων. Εξειδικεύοντας ο κ. Λιβάνιος στο στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την αυτοδιοίκηση και ως προς τον άξονα του ριζικού ανασχεδιασμού των διαδικασιών, τόνισε ότι η κεντρική φιλοσοφία της κυβέρνησης είναι να εξεταστεί κάθε μία διαδικασία ξεχωριστά, είτε αφορά την εσωτερική λειτουργία ενός δήμου και μιας περιφέρειας, είτε αφορά την επαφή με τον πολίτη και την επιχείρηση, όπως είπε. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αξιοποιούνται οι σύγχρονες τεχνολογίες για να ξεπεραστούν τα εμπόδια με σύμμαχο το Μητρό Πολιτών, το οποίο περιέχει πλήρη θεματολογικά και ληξιαρχικά στοιχεία. Θεωρώ αδιανόητο, πρόσθεσε, να απαιτούμε από τον πολίτη να προσκομίσει πιστοποιητικά, τα οποία το κράτος μπορεί να τα αποκτήσει άμεσα σε ηλεκτρονική μορφή. Όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και ευρύτερα το δημόσιο τομέα, ο Υφυπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι ο πολίτης θα πάψει να είναι ο κλητήρας του κράτους και ανέφερε χαρακτηριστικά: οφείλουμε να κάνουμε την καθημερινότητα ευκολότερη και τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη. Αυτός είναι ο οδηγός μας και με αυτό ως κοινό παρονομαστή θα πορευτούμε. Επίσης, χαρακτήρισε αδιανόητο το να χρειάζονται δεκάδες υπογραφές για την διεξαγωγή ενός απλού διαγωνισμού. Παρατήρησε ότι αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η διαφθορά κρύβεται στη γραφειοκρατία και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν θα συνεχιστεί. Σχετικά με τον άξονα της ανακατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ κυβέρνησης, αποκεντρωμένων διοικήσεων περιφερειών και δήμων, ο κ. Λιβάνιος επεσήμανε ότι το έργο αυτό θα γίνει με βάση την αρχή της εγκύτητας στον πολίτη και προφανώς με μεταφορά των αντίστοιχων πόρων όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε τι κάνει το κράτος, τι κάνουν οι Δήμοι και τι κάνουν οι περιφέρειες, υπογράμμισε, προσθέτοντας πως η θεσμική αυτή μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην αναδιοργάνωση των ευθυνών και ταυτόχρονα και στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης με τελικό στόχο την ουσιαστική αποκέντρωση. Τόνισε ακόμη ότι ενισχύει τη δυνατότητα κάθετων και οριζόντιων δομών συνεργασίας, κάθετες δομές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις συμπράξεις διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης, δήμων ή περιφερειών, αλλά και οριζόντιες, οι οποίες δημιουργούν ισχυρές διαδημοτικές ή διαπεριφερειακές συνεργασίες, με άξονες στην ενίσχυση της αποδοτικότητας, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της διαφάνειας και εν τέλει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες. Γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποτιμηθούν ή να αγνοηθούν. Η έλλειψη σωστού σχεδιασμού και η ανυπαρξία ενός δομημένου επιχειρησιακού σχεδίου μπορεί να μην οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα. Το περιβάλλον αλλάζει και πρέπει η δημόσια διοίκηση να προσαρμόζεται συνεχώς και φυσικά τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ενεργό συμμετοχή όλων των θεσμικών συνομιλητών και ασφαλώς κοινωνίας, τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να προχωρήσουμε μια συνολική ολιστική μεταρρύθμιση σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης και να αξιοποιήσουμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για να τη στηρίξουμε, συμπλήρωσε και κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία αρρωγού στην προσπάθεια αυτή. Αναφερόμενος στον άξονα του στρατηγικού σχεδίου της κυβέρνησης για τη σύνταξη του νέου ενιαίου κώδικα αυτοδιοίκησης, ο κ. Λιβάνιος έκανε λόγο για παράδοξο να ισχύει αυτή τη στιγμή εν μέρη
ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων του 2006, ο Καλλικράτης του 2010, ο Κλισθένης του 2018 και εντωμεταξύ να έχουν γίνει τουλάχιστον 1.000 νομοτεχνικές τροποποιήσεις. Προανήγγειλε δε πως αμέσως μετά τη σύνταξη του νέου κώδικα θα δημιουργηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών ειδική διαδικτυακή πύλη στην οποία θα αναρτώνται κωδικοποιημένα όλα τα νομοθετήματα είτε πρωτογενούς είτε δευτερογενούς νομοθεσίας που αφορούν την αυτοδιοίκηση. Σχετικά με την απλή αναλογική, ο αρμόδιος υφυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι «Είμαι υπέρ της διατήρησης όλων όσων έγιναν, ωστόσο οφείλουμε να παρέμβουμε άμεσα στο πρόβλημα της απλής αναλογικής στους δήμους και στις περιφέρειες όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το κράτος οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των δήμων. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να είναι πεδίο πειραματισμών. Η προηγούμενη κυβέρνηση αγνόησε ότι στην αυτοδιοίκηση εκτός από το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγεται ισχυρό μονοπρόσωπο όργανο απευθείας από το λαό, με μεγάλη νομική νομιμοποίηση ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης και γι' αυτό ξεκαθαρίζουμε ότι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα ενισχύσουν το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου και προφανώς δεν θα είναι ο Δήμαρχος ούτε με επερεξουσίες, ούτε θα γίνει ιονή δικτάτορας.